Εκδικάζεται λοιπόν, εκδικάζεται στο τριμελές φετείο κακουργημάτων. Η κακουργηματική πράξη 6 υπαλλήλων του ΙΚΑ και 2 ακόμα προσώπων που είναι σύζυγοι των υπαλλήλων. Η πολύκλωτη υπόθεση της Καλλιθέας, η οποία αποκαλύφθηκε το 11, από το 11 άρχισε περίπου και ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ελέγχου με την τεκμηρίωση των στοιχείων, η οποία είναι τεράστιος όγκος και μέχρι τώρα, όπως σωστά υπόθηκε, είναι 7.999 περιπτώσεις απόδοσης, παραβατικής απόδοσης επιδομάτων. Για πόσα χρόνια λάμβαναν αυτά τα επιδόματα? Αυτά, η περίοδος, και πόσο που, είναι η περίοδος αυτή είναι από το 93 και μετά. Πολλά χρόνια. Ή από το 92 και, 93 και μετά. Η κομπίνα πώς γινόταν? Έχουμε προσεγγίσει το 50% των στοιχείων, είναι 55%. Πιστεύω υπάρχουν ανέλεκτα στοιχεία τα οποία αφορούν στην έκδοση αποφάσεων με την ευθύνη της εν λόγω υπηρεσίας. Η κομπίνα πώς γίνονταν? Υπήρχε οπωσδήποτε, δυστυχώς, και αυτό είναι ένα μεγάλο κατηγορητήριο, συνέργεια και αλληλοκάλυψη. Από ποιους, κύριε Διοικητά? Συνέργεια και αλληλοκάλυψη στο κομμάτι της υπηρεσίας. Ήταν μια αυτόνομη, μια λειτουργούσα υπηρεσία. Και... μέσα στην υπηρεσία. Ναι. Και υπήρχε, φαίνεται, το δικαστήριο θα αποφασίσει, ναι, βέβαια. Με αυτά τα χρήματα τα οποία χάθηκαν και τα οποία έλαβαν οι μαϊμού συνταξιούχοι. Δεν είναι μαϊμού συνταξιούχοι. Τι είναι ακριβώς? Είναι επιδόματα. Αυτά τα επιδόματα, ναι. Υγείας, τα οποία μετατρέπονται σε χρήμα. Ναι. Τα οποία αντιστοιχούν σε 1.300 περίπου ασφαλισμένους, οι περισσότεροι των οποίων είναι ανυποψίαστοι. Ναι, με αυτά τα χρήματα τι θα γίνει λοιπόν? Τι θα γίνει αυτά τα χρήματα, αναζητώνται από τους 6. Τι θα γίνει, έχουν γίνει πύλες, έχουν γίνει, τι θα γίνει? Όχι, για τα χρήματα που έπαιρνε ο κόσμος. Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει, δεν είναι κόσμος που δεν έχει πάρει τα χρήματά του. Παίρνανε είναι υποθετικός κόσμος. Ποιος δικάζεται? Δεν δικάζεται ο κόσμος. Μάλιστα, ο καλαλίμονο. Ο κόσμος. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε εμάς, τα 2 εκατομμύρια έχουν κάνει μια εσωτερική εγκύκλειος, η οποία βγήκε από την αρμόδια γενική διευθύντρια, όταν την κάλεσα και της είπα ότι έχω καταγγελίες πολιτών, όπου παίρνουν τηλέφωνα στις υπηρεσίες και τα τηλέφωνα δεν σηκώνονται, δεν απαντώνται. Και ανατρέχουν να παίρνουν σε τηλέφωνα σε μένα, στο γραφείο μου, που εγώ. Και εγώ ίδιος ακόμα απαντώ. Κάντε και αυτό, λέτε, δεν έχετε. Απαντάτε, αλλά η υπηρεσία δεν κάντε απαντά. Και αυτό, κύριε Διοικητά, δεν έχετε πολλή δουλειά. Προσέξτε. Εγώ βεβαίως είμαι υποχρεωμένος να το κάνω αυτό. Καλά, κύριε Διοικητά, το κάνετε. Είμαι υποχρεωμένος, ναι, στο μέτρο του δυνατού. Ακριβώς. Ωστόσο όμως είναι υποχρεωμένοι, και αυτό δόθηκε με την εγκύκλιο, το σύμβολο των υπαλλήλων του ΟΤΕ που δίπλα σε ένα τηλέφωνο. Όταν τη βλέπουν τηλέφωνο και είναι εξωτερική κλίση, είναι κάποιο πελάτη μα. Πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί να είμαστε μονοπόλιο, γιατί η δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική, αλλά είναι πελάτες αυτοί. Και επειδή είμαστε μονοπόλιο, δεν σημαίνει ότι επειδή πουθενά αλλού δεν μπορούν να αγοράσουν ασφάλιση, εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε προβλήματα, αλλά οι συντάξεις είναι ασφαλείς, δεν είναι επάρκειες. Έχουν μειωθεί οι συντάξεις ιδιαίτερα. Αυτό όχι πήγα να πω. Χαμηλές, οι μικρές αυτές συντάξεις. Όχι, οι μικρές δεν έχουν μειωθεί. Οι μεσαίες συντάξεις έχουν μειωθεί. Όχι, λέω αυτές οι μικρές συντάξεις είναι τέλος πάντων διασφαλισμένες. Αυτό λέω. Όχι, όλες είναι διασφαλισμένες. Ναι.